Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Ο Σωτήρης έχει τη συνταγή και εγώ θα το βοηθήσω για να την κάνει, γιατί είναι δική του συνταγή. Λοιπόν, Σωτήρη, τι έχει σκεφτεί σήμερα να. Ξέρεις ότι ο μόνος λόγος που ήρθα είναι για να σε βοηθήσω. Είναι η μόνη ευκαιρία να σε βοηθήσω. Αυτό είναι. Πες ένα καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, Σωτήρη. Καλώς σε βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα με βοηθήσω. Λοιπόν, είναι πλημμένα αυτά εδώ. Είναι όλα πλημμένα, όλα καθαρά, έτσι όπως τα ζήτησες. Καθαρός ο πάγκος, καθαρά μαχαίρια. Και βράζει το νερό που ζήτησες. Τέλεια. Άρα έχουμε νερό που βράζει. Ναι. Εδώ πέρα το βασικό στοιχείο πρωταγωνιστής σήμερα σε αυτό το κρύο πιάτο, δροσερό πιάτο, θα είναι αυτά τα noodles. Ωραία. Δεν είναι από ριζάλευρο, είναι από bean mang, είναι από φασόλια mang. Λοιπόν, άρα δροσερή σαλάτα. Δροσερή σαλάτα με τα glass noodles. Σωστά, με τα noodles. Και είναι αυτά τα υλικά που βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν είναι δύσκολο. Είναι κρεμμύδια, αγγούρι, ένα τσίλι, αυτό είναι αρκετά καυτερό. Όχι πολύ, δεν θα λέγα. Σέλερι, ελιές, ντοματίνια. Φρέσκα βότανα από ό,τι βλέπω. Ωραία, έχουμε φρέσκο κόλιανδρο, δυόσμο και μαϊντανό. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει. Τον τρως, δεν σ' αρέσει καθόλου. Ωραία, θα βάλουμε λίγο σε μια άκρη και δεν θα πας. Ωραία, τέλεια. Να βάλω αυτά μέσα να προχωράει. Θέλουν 2 λεπτά. Ούτως ή άλλως μετά θα τα καθαρίσουμε. Μετράμε 2 λεπτά λοιπόν. Μετράμε 2 λεπτά. 2 λεπτά και μετά θα βάλουμε. Έχουμε μια μπασίνα εκεί πέρα με πάγο και νερό. Τη φέρνουμε να είναι δίπλα. Τέλεια. Ωραία. Σταματήσουμε Θέλεις τον περασμό. Κάτι για να τα μαζέψεις. Θα μαζέψουμε εδώ πέρα. Ωραία. Τέλεια. Εσύ, αν μπορείς να με βοηθήσεις με τα ψιλοκοψίματα, γιατί στην ουσία το πιάτο αποτελείται από τρία πράγματα. Έχουμε τα noodles, έχουμε τη βινεγκρέτ με τα λευκά κρεμμύδια. Ωραία. Και τη φάρσα με τα βότανα, ελιές, ντοματίνια και αυτά εδώ. Ωραία. Με τι ξεκινάμε, τι κόβουμε, παίζουμε και με. Αν μπορείς να μου φτιάξεις τη φάρσα εδώ πέρα και θα τη φτιάξουμε και στη γεύση. Ωραία. Όχι ψιλοκοψίματα. Λίγο άτσαλα, είναι μια γρήγορη συνταγή. Okay. Καθαρίζω εδώ πολύ προσεκτικά να φύγουν οι ίνες, γιατί πολλές φορές τις βρίσκουμε στο στόμα. Σωστά. Κόβω εγώ τα κρεμμύδια. Ναι, εσύ, αν μπορείς να προχωρήσεις το σέλερι, αγγούρι, το μισό αγγούρι θα χρειαστούμε. Okay. Το μισό τσίλι. Το θες σε φέτες αυτό, ας πούμε. Λεπτές φέτες ή ασυνήθω. Ροδέλα. Οκ. Πάμε. Τι άλλο. Ελιές, τα αρωματικά και τα ντοματίνια. Τέλεια. Εδώ απλά κόβω σε λίγο πιο χοντρά κομμάτια το κρεμμύδι, που ούτως ή άλλως θα τα περάσουμε από το blender, να βοηθήσουμε λίγο. Σωστά. Αυτό θέλουμε, στην ουσία, χωρίς να πρωτοποιηθούν. Τέλεια. Και πάμε να τα ξεκλίνουμε. Άρα, τι έχουμε. Έχουμε τα bean noodles βρασμένα, κρυωμένα και σουρώνουν, στεγνώνουν. Εντάξει. Και εδώ πέρα εσύ έχεις βάλει, έχεις κόψει αγγούρι, ντοματίνια, τσίλι, τα βότανα, μαϊντανό και δυόσμο. Δεν έβαλες κολιάδρο. Ωραία, θα βάλουμε μετά από πάνω. Πολύ λίγο. Ωραία, ελιές και τελειώσαμε. Και τώρα πάμε να κάνουμε την βινεγκρέτ που είπαμε, τα κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια τα κάναμε στο blender, τα ξεκλίναμε. Να φύγει αυτή η κρεμμυδίλα. Έχουμε μουστάρδα, έχουμε ζάχαρη, ελαιόλαδο, σισαμέλαιο, σόισος και ριζόξυλο. Κάποια στερεά στοιχεία όπως είναι η μουστάρδα και η άχνη ζάχαρη. Ωραία. Βάζω λίγα υγρά για να ξαναπάρω το ριζόξυλο να βοηθήσω λίγο. Και τώρα θα βάλω και τα υπόλοιπα. Είναι αρκετά έντονο η σόγια. Έχει και το ξινό στοιχείο που είναι από το ριζόξυλο. Σωστά. Ελαιόλαδο, φαντάζομαι. Ελαιόλαδο. Και σε σωμάτι. Δεν χρησιμοποιήσεις φως κοκκολιάδο, θα το βάλουμε μετά. Ένα που κόψω, θα σου πάνω σε χαρά, εντάξει. Τα λευκά κρεμμύδια που τα έχουμε περάσει από το blender, τα έχουμε ξεπλύνει, σουρώσανε, έχουν στεγνώσει. Εδώ κάναμε μια ποσότητα από την κρεμμύδια το κρεμμύδι που μπορούμε να την κρατήσουμε αυτή. Δηλαδή, σημαίνει ότι αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε για αυτά. Άρα, μπορούμε να την κρατήσουμε στο ψυγείο και να την χρησιμοποιήσουμε. Που κάναμε, πάνε πακέτο με αυτή την ποσότητα τη φάρσα που έκοψε εσύ. Τέλεια. Άρα, περίπου είναι στι ίδιε ποσότητε πάνω κάτω. Πάνω κάτω ένα προ ένα. Αλλά εδώ, επειδή είναι εντονό, βάζουμε, δοκιμάζουμε. Okay. Βάζουμε, δοκιμάζουμε. Αυτό εδώ το βάζουμε και στο ψυγείο και μα κρατάει και για την επόμενη ή για την επόμενη εβδομάδα. Τέλεια. Δεν παθαίνει κάτι. Άρα, η ένταση είναι στην. Όσο το θέλει ο καθένα. Αν το θέλει κάποιο λίγο πιο έντονο, πιο δυνατό, μπορεί να βάλει λίγο παραπάνω ποσότητα.
Και πάμε να δούμε πού θα σερβίρουμε. Θα σερβίρουμε. Ωραία. Θα ανακατέψει τον ανατολισμό μέσα ή θα το βάλει από πάνω. Όχι, θα το ανακατέψουμε μέσα στο. Φέρουμε κάτι βαθύ, κάποιο μπολ. Σκέψου κάποιο που του αρέσει το σκόρδο μπορεί να προσθέσει και σκόρδο εκεί μέσα. Μπορεί να βάλει πουρέ σκόρδο ή ψημένο σκόρδο. Άρα έτσι ανοιχτή πολύ σαν ιδέα η συγκεκριμένη σαλάτα. Το θέμα είναι να βάλει μια δροσερή με αρωματικά και τα συγκεκριμένα νούντλς. Έχεις ξυλάκια. Βεβαίως. Τέλεια. Έφερα και δύο πιατάκια. Ωραία. Ξέρεις να τρως με ξυλάκια. Έχω πολύ καιρό να φάω λίγο, που θέλω να μου δείξεις. Ωραία, πάμε τα βασικά. Τι πάμε. Το κάτω μένει ακίνητο. Στην ουσία σου δείχνω πού θα καταλήξουμε. Θα καταλήξουμε σε αυτό. Okay. Άρα εδώ το κρατάω. Εδώ. Άρα το κάτω ξυλάκι είναι αντίχειρας και μέσος. Ωραία. Και με την κόντρα μένει ακίνητο. Με τον αντίχειρα πάλι και τον δείκτη, σαν να κρατάς μολύβι. Εδώ, ναι. Κουνά στο πάνω. Κάτσε, το έχω. Σωστά. Ακριβώς. Άρα το κάτω μένει ακίνητο και το πάνω. Εντάξει. Απλό. Λοιπόν, φαίνεται πάρα πολύ δροσερή και μυρίζει υπέροχα. Νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Πάμε να δούμε αν σ' αρέσει ή αν θα σε πείσω με τον κολιάδο. Καλά, με φας κολιάδο. Παίρνει κι άλλο, ε. Βάλε. Να θα μου άρεσε πάρα πολύ με μένα. Τελικά και με τον κολιάδο δεν είναι τόσο κακό. Όντως. Ευχαριστώ πολύ πάνω. Είχες δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι και τόσο κακό. Με τον κόλιανδρο. Αυτό ήθελε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θα κοιμηθώ ήσυχο στο βράδυ. Νοστιμότατο. Εντάξει, ξέρω πώς το εννοείς. Λοιπόν. Εμένα είναι από τις αγαπημένες μου γιατί είναι εύκολη, είναι γρήγορη. Αρκεί να έχεις κάποια πράγματα στον τουλάπι σου, όπως είναι το ριζόξιδο, όπως είναι η σόγια, όπως είναι τα Bing Bang Noodles. Και μπορείς, δηλαδή, άμα κάνεις αυτή την προετοιμασία. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις κάπου αλλού, σε κάποια άλλη σαλάτα. Ναι. Σε κάποια πιο συμβατική σαλάτα ενδεχομένως. Ναι. Είναι σαν βινεγκρίτ. Δηλαδή, αυτό εδώ εμένα μου αρέσει να το βάζω άμα έχω και μόνο ντομάτες ωραίες. Ναι. Πολύ ωραίες. Σωτήρη, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και να την κάνετε τη συνταγή είναι πραγματικά πάρα πολύ νόστιμη. Χωρίς κολιάνδρο. Ωραία. Γεια σας.